Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα 11χρονο αγόρι, το ποδήλατο του οποίου γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα στο νετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Πονάς τώρα? Εντάξει, τυχερός. Το μικρό παιδί λαχτάρισε και κατάφερε να πιαστεί από ξυλό σκάφους, ενώ από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε καθώς έπεφτε στο νερό και μία ανάσα από το σκάφος. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο τηλεοπτικό φακό τα δραματικά δευτερόλεπτα, όπως και τη μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε από πολίτες οι οποίοι έσπευσαν να βγάλουν το παιδί από τη θάλασσα. Οδηγούσε με το ποδήλατο με την αδερφή του και γλίστρησε στο σημείο αυτό και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Μαζεύτηκε ο κόσμος μέσα σε 10-20 δευτερόλεπτα, μαζευτήκαν τα άτομα εδώ, τον βγάλαμε έξω. Το ποδήλατο στον πάτο, ευτυχώς το παιδί πιάστηκε από το ξύλο αυτό και δεν μπήκε μέσα, δεν χτύπησε το κεφάλι του. Είναι πάρα πολύ τυχερό το παιδί, πολύ τυχερό. Το βλέπετε, είναι μια χαρά τώρα, το ποδήλατο το βγάλαμε, είναι βρεγμένο και το βγάλαμε από το βυθό της θάλασσας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του λιμεναρχείου Ηρακλείου. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ενώ η αδελφή του, η οποία το συνόδευε με το ποδήλατο, ειδοποίησε τη μητέρα τους, η οποία μετέβη στο σημείο. Τον τραβήξαμε από εδώ πέρα, είναι πολύ τυχερό το παιδί. Το παιδί ευτυχώς γλίτωσε και μόνο μόλοπος πρέπει να έχει στο δεξί του πόδι από ό,τι μας είπε. Και ευτυχώς που δεν χτύπησε το κεφάλι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στα καλά καθούμενα, όπως το παιδί τώρα αυτό κάνει ποδήλατο, που είναι επικίνδυνο στο δρόμο και έχει και το κινητό. Το μικρό παιδί ήταν κανονικά στην πορεία του εδώ πέρα, στον πεζόδρομο. Και έτυχε στο σημείο αυτό εδώ που σας δείχνω, γλίστρησε και πέσε μέσα. Η αδερφή του είναι προπορευόμενη μπροστά του, με το άλλο ποδήλατο. Με το lockdown, δεκάδες παιδιά διασχίζουν το παραλιακό δρόμο με τα ποδήλατά τους, ενώ άλλα επιλέγουν να διασχίσουν το πεζοδρόμιο για μεγαλύτερη ασφάλεια, όπου και εκεί κρύβονται παγίδες. Την ανάγκη να γίνει ποδηλατόδρομος τονίζουν δημότες. Καταρχήν είναι λυπηρό αυτό το πράγμα με το παιδάκι, δεν το συζητάμε. Πρέπει να φτιάξουν χώρο αποκλειστικά και μόνο για τα ποδήλατα. Τίποτα περισσότερο. Ένα ποδηλατόδρομο λέτε. Ναι, πρέπει πρώτα να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλνουμε.